4 υποψήφοι δήμαρχοι, 556 υποψήφοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, 560 δημότες του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού έρχονται αντιμέτωποι με την επιλογή των συμπολιτών τους την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023. Βρισκόμαστε μαζί με τον Δήμαρχο Ιστιαίας Ερυψού Γιάννη Κοντζιά και φυσικά υποψήφιο Δήμαρχο για τις εκλογές. Δήμαρχε, τι συμβαίνει όταν βρίσκονται αντιμέτωποι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε με όρους οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί, που δεν χρησιμοποιούν πολιτικό λόγο, που πολλές φορές ούτε και μικροπολιτικό, αλλά μόνο χαρακτηρισμός. Αξίζει να απαντήσει κανείς? Καταρχήν, μόλις συνειδητοποίησα πόσο πολλοί είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και κοινοτικοί σύμβουλοι στους συνδυασμούς. 560. Και η δεύτερη ανάγνωση όλο αυτό είναι ότι το σύνολό του, το 40% είναι άνθρωποι της παράταξης μαζί για το αύριο, της δικής μου παράταξης δηλαδή. Η οποία είναι μεγαλύτερη παράταξη και είναι μεγαλύτερη παράταξη και συγκεκριμένους λόγους. Γιατί πόσους έχετε ακριβώς? 214 ναι. Μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο. Είναι η μεγαλύτερη παράταξη γιατί ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην επιλογή του κόσμου. Γιατί το πρώτο βήμα για τις εκλογές είναι το αν θα καταρτιστούν συνδυασμοί, πόσοι συνδυασμοί θα καταρτιστούν και τελικά ποιοι θα είναι αυτοί και πόσοι θα είναι που θα απαρτίζουν τον κάθε συνδυασμό. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, απαντώντας το ερώτημά σας, είναι για το αν αξίζει κανείς να απαντήσει. Προφανώς και όχι. Και αυτό βλέπετε ότι είναι και επιλογή μας, επιλογή μου, mm-hmm. στρατηγικά, να μην απαντούμε στις προσωπικές προκλήσεις, οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν και τα όρια. Και δεν θα πω ότι ξεπερνούν τα όρια του νόμου, γιατί γίνεται και αυτό και καμιά φορά παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά ποτέ μέσα στην προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον εμείς δεν το κάνουμε ποτέ, ξεπερνούν και τα όρια των κανόνων της κοινωνίας μας. Τους κανόνων της συνύπαρξης μέσα στο ίδιο χωριό, στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη, στον ίδιο Δήμο εν τέλει. Εμείς δεν απαντούμε, εμείς μιλάμε με τα έργα μας, με τις δράσεις μας, αναμένεται να κριθούμε στις 8 του Οκτώβρη από τους συμπολίτες μας, από τους δημότες Ιστιαίας Ερυψού και είμαστε σίγουροι ότι το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου θα έχει δώσει ο κόσμος την απάντησή του. Σίγουρα. Εγώ θα πω το εξής. Είστε ο μοναδικός από τους υποψήφιους που πρέπει να διαχειριστείτε παράλληλα και προεκλογικό αγώνα αλλά και τη διακυβέρνηση του Δήμου. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, εκτιμώ, γιατί ακούω όλους όσους συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία ότι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τα χιλιόμετρα, να δουν ανθρώπους, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν. Εσείς πώς γίνεται τώρα να ανακοινώνετε και έργα τα οποία ολοκληρώνονται και έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν και μετά την ημερομηνία των εκλογών? Σε αυτή την προεκλογική περίοδο συμβαίνει και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό? Μέχρι τώρα τι γνωρίζαμε και τελικά έχει γίνει και πεποίθηση όλων ότι όταν ξεκινάει η προεκλογική περίοδος όλα σταματούν. Mm. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία και καλωστημένη δικαιολογία για να πούμε ότι αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λες και την προηγούμενη κάνανε οι προκάτοχοι μας. Πραγματικότητα είναι ότι μέχρι την τελευταία μέρα αλλά και την επόμενη θα συνεχίσουμε να μελετάμε, να προγραμματίζουμε, να υπογράφουμε συμβάσεις, να εκτελούμε έργα γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε και την προεκλογική περίοδο, τις υποχρεώσεις δηλαδή που προκύπτουν από αυτή, αλλά και τη διαχείριση των πραγμάτων του Δήμου. Αλλά αυτό, αν θέλετε, είναι από τη μια το καθήκον, έχουμε το Δήμο στα χέρια μας, πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία του, και από την άλλη είναι το δεύτερο καθήκον, ότι πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να μην χάσει ο τόπος το δρόμο του. Mm-hmm. Το δρόμο που βρήκε στις προηγούμενες εκλογές, τον Ιούνιο, το Μάιο του 2019, όταν τελικά άλλαξε σελίδα και δεν την άλλαξε μόνο για μια τετραετία. Ναι, και σε αυτή τη σελίδα που άλλαξε, σε αυτή την τετραετία, είδαμε κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ κατέγραφα στα πρωτοσέλιδα του Παλμού για το νερό της Λιχάδας. Βλέπουμε ότι τελείωσε αυτό το θέμα. Βλέπουμε το βιολογικό της Ιστιαίας που είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο στοίχημα να έχει ξεκινήσει και να περνάει τις γειτονιές. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντας όλη την εικόνα των έργων, ποιο είναι αυτό που εκτιμάτε ότι είναι το μεγαλύτερο που άλλαξε την καθημερινότητα των πολιτών? Έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει? Αυτό που άλλαξε την καθημερινότητα των πολιτών ως έργο είναι
το αποτέλεσμα μιας συνισταμένης πολλών δράσεων και έργων στο πεδίο. Mm. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε πολιτισμός της καθημερινότητας. Το πώς δηλαδή αλλάζει η ζωή μας. Ναι. Η ζωή μας αλλάζει από τις μονοδρομήσεις και τις κυκλοφοριακές ευθύνες στο κέντρο, ναι, από τις αναπλάσεις, από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σχολεία και τις υποδομές μας, από τις παιδικές χαρές, τη μεγάλη παιδική χαρά της εστίας και τις άλλες, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί στους ωραιούς, στα λουτρά της αδελφού, τους χώρους άθλησης, η καθαριότητα, ο φωτισμός. Αυτά είναι αυτά που απαρτίζουν ουσιαστικά αυτό που λέμε πολιτισμός της καθημερινότητας και δεν είναι ένα έργο. Σε αυτά όμως θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Έρχεται να κάνει, είναι συνέχεια μάλλον, αυτό που είπα πριν, ότι ο Δήμος βρήκε το δρόμο του. Οι υπηρεσίες άρχισαν να δουλεύουν. Και αυτό το καταλαβαίνει ο πολίτης, όχι μόνο από το αποτέλεσμα στο πεδίο, αλλά το καταλαβαίνει και από την παρουσία των υπαλλήλων και των εργατών του Δήμου στον δρόμο του. Βλέπει καθημερινά να ασχολούνται και να έχουν αποτέλεσμα σε αυτό το οποίο έχουν ουσιαστικά καθήκον να κάνουν. Αυτά είναι τα μεγάλα, αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο. Το μεγαλύτερο έργο είναι ότι ο τόπος βρήκε τον δρόμο του και τελικά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται αυτό που λέμε πολιτισμός της καθημερινότητας. Mm-hmm. Αυτό το πολιτισμό της καθημερινότητας το έχετε σαν πλάνο και για την επόμενη τετραετία. Ποια είναι η στρατηγική, τι σχέδιο έχετε? Προφανώς και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει οροφή. Mm-hmm. Προφανώς και μπορούμε να βάζουμε τον πύχη χρόνο με τον χρόνο όλο και πιο ψηλά. Προφανώς και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, διορθώνοντας κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες, κάποιες ανεπάρκειες, οι οποίες έρχονται ως συνέχεια των αδυναμιών του παρελθόντος, για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε τον τόπο μας όλο και να βγούμε πιο μπροστά. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη συνέχεια στο πεδίο των έργων. Ποτέ ο Δήμος Εστίας στην Τυψού δεν είχε στη φαρέτρα του, στο αρχείο, στο πραγματικό αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας, τόσες μελέτες όσες έχει τώρα. Mm-hmm. Η υπηρεσία δουλεύει κανονικά, παράγει και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε οποιαδήποτε χρηματοδότηση μας αφορά. Γιατί στην πράξη και στο τέλος, όταν τραβάμε τη γραμμή, πρέπει να δούμε και τελικά τι αφήσαμε πίσω μας, τι αφήνουμε πίσω μας και ουσιαστικά ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε για να συνεχίσουμε στην επόμενη τετραετία. Αυτό για να γίνει χρειάζονται πόροι. Και οι ήδη πόροι του Δήμου προφανώς και δεν επαρκούν. Άρα πρέπει να είμαστε αξιόμαχοι για να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους όπως και από όπου αυτοί έρχονται. Είτε πρόκειται για πόρους ευρωπαϊκούς, είτε πρόκειται για πόρους τους οποίους διαχειρίζεται η κυβέρνηση και πρέπει να διαχειριστούμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να λειτουργούμε συντονισμένα και αυτό το πράγμα το έχουμε αποδείξει. Το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και να εκμεταλλευόμαστε πόρους που έρχονται από χθες, αλλά και να γεννούμε καινούργιους πόρους και γι' αυτό ο προϋπολογισμός του Δήμου Εστίας Αδελφούς και το τεχνικό μας πρόγραμμα για το 2023 είναι και το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα που είχε ποτέ ο Δήμος Εστίας Αδελφούς. Ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό για ένα μικρό Δήμο σαν το δικό μας, έτσι. Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο το ποσό και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κινητικότητα. Ο Δήμος Εστίας Αδελφούς από το ένα άκρο στο άλλο είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται, το αντιλαμβάνεται ο καθένας και έχει να κάνει και με έργα σοβαρής υποδομής, υποδομές υδρεύσης, δίκτυα, αποχετεύσεις, αλλά και πράγματα τα οποία έχουν και αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα, το πώς δηλαδή περπατάμε στην πόλη, που έχει να κάνει με αναπλάσεις, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης κλπ. Ποιος είναι ο αντίπαλός σας? Τα μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχει άλλος αντίπαλος. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις μάλλον, οι οποίες κάποιες είναι διαχρονικές και κάποιες άλλες έρχονται χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν, είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και σε αυτή τη θητεία που πέρασε, την οποία ονομάζω τη θητεία των μεγάλων προκλήσεων, είχαμε πολλές από αυτές. Είχαμε προκλήσεις που ήρθαν από το χθες, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή όλες τις παθογένειες του χθες. Είχαμε τις προκλήσεις που βάλαμε οι ίδιοι, τα στοιχήματα δηλαδή της θητείας, και ήταν και οι προκλήσεις που προέκυψαν, είτε αφορά την πανδημία, είτε αφορούν τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν έλειψαν από τον τόπο μας και ευτυχώς διαχειριστήκαμε, θεωρώ, με επάρκεια και με αποτελεσματικότητα, ώστε και να μην χαθούν ζωές, αλλά και να περιορίσουμε την καταστροφή της περιοχής και να μπορέσουμε τελικά και να αποκαταστήσουμε, γιατί και η αποκατάσταση έχει μάλλον τη μεγαλύτερη σημασία σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Εμείς περιμένουμε να εξελιχθούν όλα ομαλά με ένα πολιτικό επίπεδο το οποίο θα θέλαμε να είναι
πιο αναβαθμισμένο, πιο ψηλά, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στην κάλπη της 8ης Οκτωβρίου να δώσει την απάντηση του. Να είστε καλά.